Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι φωτιές στην Ηλία. Την ίδια ώρα, ένας άνδρας συλλαμβάνεται, κατηγορούμενος για απόπειρα εμπρισμού στην αρχαία Ολυμπία. Τη στιγμή που ο κατηγορούμενος αποπειράθηκε να βάλει τη φωτιά, περιγράφει στο Star αυτόπτης μάρτυρας. Όπως περνούσα με το αυτοκίνητο, είχε σκύψει εκεί πέρα αυτός και κράταγε μέχρι τον πιστήρα για να αναπτύρωσε το χέρι. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στον Κώστα Γκελντή τη στιγμή που είδε τον 63χρονο άνδρα να επιχειρεί να βάλει φωτιά. Μόλις μας είδε εμάς εκείνη την ώρα, ήταν και μια κυρία μπροστά και με σταματάει, μου λέει να βάλει φωτιά. Δεν τον είδα. Σταματήσαμε επιτόπου, με στήρανε δίπλα μας, στα 5 μέτρα. Και αυτός σάστησε και έκανε έτσι τα χέρια στέμι και προχώρησε περπατώντας στα μέρη μου, σαν να περπατάει. Και καλέσαμε την προσοχή και ήταν 1100 που πήγε να βάλει φωτιά. Ο 63χρονος, που είναι κάτοικος της περιοχής Μουριά, συνελήφθη για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση στην επαρχιακή οδό Ξηροκάμπου Πεύκες στην αρχαία Ολυμπία. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι ενημέρωσαν την εισαγγελία του πύργου. Στο ίδιο σημείο, πριν από δύο μέρες, με λίγες ώρες διαφορά, είχαμε πάλι δύο ενάρξεις πυρκαγιάς. Εκφράζω τελικά κάποιες υποψίες, κάποιες ανησυχίες, θα έλεγα περισσότερο. Θα το δουν αυτό οι ιδιοκτικές αρχές. Εάν δηλαδή καθυστερούσαμε πάρα από μισή ώρα, τρία τέταρτα, μπορεί το πυρκαγιά να φτάσει στην Ολυμπία. Σε ύφεση βρίσκονται και τα τρία μέτωπα στην Ηλία. Επηγές δυνάμεις επιχειρούν στα σημεία προκειμένου να ελέγξουν πιθανές αναζωπηρώσεις, ενώ δεν έχει επαιτηθεί η συνδρομή εν αέριων μέσων. Στις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης στη χώρα μας συμβάλλουν με εναέρια μέσα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήθελα να ευχαριστήσω τη φίλη, σύμμαχο, χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών για την σημαντική βοήθεια που μας προσφέρει σε μια δύσκολη περίοδο πυροπροστασίας και πυρόσβεσης. The United States stands with Greece. We have Chinooks and Blackhawks that are helping. We just landed three Chinooks, which are substantially larger, and in the area, ready to go, are several more even larger assets that we have positioned on ships in case something else. Έρχεται πακέτο μέτρων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και μέτρα διευκόλυνσης αποπληρωμής ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς τον ΕΦΚΑ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις στα μέτωπα της φωτιάς στην Ηλία. Πριν από λίγο θα συνδεθούμε με τον Κώστα Γκελντή. Κώστα, πριν από λίγο είχαμε νέα εστία στην περιοχή Πλάτανος, κοντά στην αρχαία Ολυμπία. Έτσι ακριβώς, Ράνια, κυρίες και κύριοι, μεγάλη να πούμε ότι είναι η κινητοποίηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Ηλίας για τη νέα πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά στην τοπική κοινότητα Πλατάνου του Δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, Ράνια, η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή που βρίσκεται το κημητήριο, στο δρόμο που οδηγεί προς την αρχαία Ολυμπία, ενώ το μέτωπο κινείται προς το ελικοδρόμιο της περιοχής. Να σου πω, Ράνια, ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Είναι επιτόπου επιχειρούν πυροσβέστες από γη και από αέρος. Έχουμε και ένα αέρα μέσα που επιχειρούν στην περιοχή. Τέλος, να σου πω, Ράνια, ότι για την ώρα δεν κινδυνεύει το χωριό ή κατοικημένη περιοχή. Κώστα, είμαστε σε επικοινωνία μαζί σου, ότι αν χρειαστεί θα διακόψουμε για να μας ενημερώσεις, να δούμε την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Όμως, φωτιά ξέσπασε το πρωί και στην περιοχή του Βαρνάβα. Στην πυροσβεστική σήμανε συναγερμός, με τις δυνάμεις να σπέβδουν στο σημείο και να αντιθέτουν υπό έλεγχο. Η πυρκαγιά έχει κινήσει υποψίες. Θα μας πει η Κατερίνα Ρίστα τι έχει συμβεί. Και να ήταν και η μόνη πυρκαγιά, Ράνια, που έχει κινήσει υποψίες. Το πρωί, λοιπόν, ξέσπασε μια φωτιά στον Βαρνάβα, στον Άγιο Γεώργιο, στο Πρανές του δρόμου. Φτάνουν τα οχήματα στο σημείο, προχωρούν στην κατάσβαση και ξαφνικά, λίγα μέτρα μακριά, ξεσπάει και άλλη εστία. Τη σβήνουν οι πυροσβέστες. Άρα, έχουμε δύο εστίες στην ίδια περιοχή, σε μικρή απόσταση μία από την άλλη. Προφανώς και υπάρχουν υποψίες για έμπρισμο, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Όπως με ενημέρωσαν από την αστυνομία, έχουμε αυξημένες περιπολίες αυτή την ώρα στην περιοχή για τον εντοπισμό τυχόν ατόμου που είχε συγκεκριμένους σκοπούς. Τώρα, την ίδια ώρα, υπάρχουν περιπολίες και στον Ημιτό, αλλά και σε άλλες κόκκινες, επικίνδυνες, θα λέγαμε, περιοχές. Τώρα, μην ξεχνάμε, Ράνια, ότι σήμερα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ.